Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Εμπρός λοιπόν να συνεχίσουμε αυτόν τον μεγάλο, τον δύσκολο, τον όμορφο αγώνα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ανατρεπτική διάθεση και εμφάνιση, αντισυμβατική φρασεολογία και τάση για σύγκρουση με το πολιτικό κατεστημένο. Είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από την ηλικία των 16 ήταν ήδη πολιτικοποιημένος και πρωτοστατούσε στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Τότε ήταν το παιδί των καταλήψεων, σήμερα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Γεννημένος στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου του 1974, αποτελεί τον πρώτο πολιτικό αρχηγό κόμματος της Ελληνικής Βουλής που γεννήθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Αποφύτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο Αμπελοκήπων. Φίτησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 2002 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιοδομία και τη Χωροταξία. Ο μικρός Αλέξης μεγάλωσε και έγινε πατέρας δύο αγοριών. Συνταξιδιώτης στη ζωή του, η Περιστέρα ή αλλιώς Μπέτι Μπαζιάννα. 1989. Στις μαθητικές κινητοποιήσεις ο Αλέξης Τσίπρας ξεχωρίζει για τη θέλησή του να πρωταγωνιστήσει σε αυτές, να αλλάξει τον κόσμο, να πάει κόντρα στο κατεστημένο. Ένα χρόνο μετά, ο έφηβος Αλέξης πρωταγωνιστούσε στις μεγάλες καταλήψεις που κράτησαν δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα άρθρωσε τον πολιτικό λόγο του. Ήταν άριστος μαθητής, λένε οι παλιοί συμμαθητές του, και με εξαιρετική διαγωγή. Για να μιλήσει, έπρεπε πρώτα να το απευθύνεις εσύ το λόγο, λένε όσοι τον γνωρίζουν από τότε. Από την απάντησή του, καταλάβαινες ότι γνώριζε πολύ περισσότερα από αυτά που έλεγε ή άφηνε να εννοηθούν. Ο Αλέξης δεν έκανε ποτέ επίδειξη γνώσεων, υποστηρίζουν. Όσοι τον θυμούνται, μιλούν για ένα χαμογελαστό αγόρι και όχι για έναν συνοφριωμένο έφηβο. Ήταν στο προσωπικό μου δανείο. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλο το σχολείο. Είχε βγει δύο χρονιές πρόεδρος στο 15 μελές. Από τους μαθητές ήταν τους πολύ καλούς μαθητές, αλλά όχι με την έννοια του φίτουλα, το σπαστικλάκι που λέμε και έτσι. Ήταν από τους καλούς μαθητές επειδή γνώριζε το μάθημα της επόμενης μέρας. Σηκωνόταν και πολλές φορές απαντούσε στις ερωτήσεις του καθηγητή, αλλά με πολύ σάλτσα. Οπότε κορυδευτικά του λέγαμε ότι πάει για πολιτικός. Και εμείς για πλάκα λέγαμε ότι πάει για πολιτικός, που να περιμένουμε ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη. Τα πειράγματα των συμμαθητών του τελικά βγήκαν αληθινά. Ο Αλέξης Τσίπρας ασχολήθηκε με την πολιτική και μάλιστα από πολύ νεαρή ηλικία. Ο Αλέξης είναι ο άνθρωπος που νοιάζεται, λένε οι φίλοι του. Αν κάποιος του πει είμαι άρρωστος, έπειτα από δύο μέρες θα πάρει να τον ρωτήσει πώς είναι. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Δεν το παίζει φιλικός. Είναι από τα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσει, πιστεύω αυτός ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει. Ήταν πολύ δραστήριος σε όλα τα κοινά, να πάρει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει είτε το σχολείο γενικότερα, είτε κάποια παιδιά που είχαν πρόβλημα. Είχε δραστηριοποιηθεί πολύ και τότε με τις καταλήψεις και την εποχή που είχαν πολύ συχνές καταλήψεις. Ήταν μέσα σε όλα. Πρόκειται για μια διαδρομή που αρχίζει το 1990. Ο 17χρονος Αλέξης Τσίπρας, εκλεγμένος πρόεδρος του 15 μελούς του Πολυκλαδικού Λυκείου Αμπελοκήπων, μπαίνει στο γραφείο των καθηγητών. Κρατάει στα χέρια του το χαρτί με τα αιτήματα. Πριν από λίγη ώρα, η μαθητική κοινότητα του σχολείου αποφάσισε να προχωρήσουμε σε κατάληψη, ανακοινώνει με ήρεμη φωνή. Οι καθηγητές πείθονται απόλυτα από τα επιχειρήματά του. Εξάλλου τον εκτιμούν. Ο Αλέξης ήταν ένας επαναστάτης με αιτία, λένε οι καθηγητές του. Την ίδια χρονιά κάθεται απέναντι από την Άννα Παναγιωταρέα στην εκπομπή Τέτα Τέτ με την Άννα. Ήταν τότε που η δημοσιογράφος του είπε: Αλέξη, σήμερα είσαι 17 χρόνων. Αν μου δώσει ο Θεός χρόνια να ζήσω, θα σε έχω και πάλι κάποια στιγμή απέναντί μου. Εγώ θα είμαι μια απλή δημοσιογράφος και εσύ αρχηγός κόμματος. Χωρίς αγώνες, και ίσως και θυσίες ορισμένες φορές, δεν υπάρχουν κατακτήσεις. Με τσίμπησαν οι κνήτες στο σχολείο και με ψήσανε. Σε αυτές τις ηλικίες θέλεις να ανήκεις σε μια ομάδα με κανόνες λειτουργίας, με βεβαιότητες και στέρεες απαντήσεις στα προβλήματα. Πίστευα τότε ότι βοηθάω να αλλάξει ο κόσμος. Ήταν μια αυταπάτη που την είχα ανάγκη, έχει δηλώσει ο ίδιος για εκείνο το πέρασμα. Ο Αλέξης εντρυφά στα βιβλία «Κράτος και Επανάσταση» του Λένιν και στο κεφάλαιο του Μάρξ. Κάνει αφισοκόλληση και επειδή αργεί να γυρίσει στο σπίτι, οι γονείς του ανησυχούν μήπως έχει μπλέξει με κακές παρέες. Το αίμα του βράζει. Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία είναι η παιδεία. Τελικά την ολυμία και τους γονείς τους καλέσανε. Τους μαθητές τους ρωτήσανε. Εντάχθηκε από πολύ μικρός στο χώρο της αριστεράς και δι της ΚΝΕ.
Οι δρόμοι του Αλέξη Τσίπρα και της ΚΝΕ χώρισαν γρήγορα. Έφυγα στην τρίτη λυκείου. Η αλήθεια είναι ότι είχα λόγους να φύγω πολύ νωρίτερα. Έβλεπα έναν συντηρητικό τρόπο σκέψης και μια καθοδήγηση που δεν ήταν κοντά στην ιδιοσυγκρασία μου. Επειδή όμως είμαι γενικά ανεκτικός και υπομονετικός, έφυγα το 1991, όταν διασπάστηκε ο σημερινός συνασπισμός από το ΚΚΕ. Έχει δηλώσει με νόημα για την αποχώρησή του. Εν τω μεταξύ, θα περάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Στο αμφιθέατρο εμφανίζεται κυρίως για τις συνελεύσεις ως ενεργός συνδικαλιστής, αλλά πάντα κατορθώνει να μην χρωστάει πολλά μαθήματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ήταν γραμματέας της Αθηναϊκής Νεολαίας του Συνασπισμού, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν εκλέχθηκε σε σημαντικές θέσεις στο κόμμα. Μέχρι το 2006 που αποφασίζει να κατέβει στις δημοτικές εκλογές. Έρχεται τρίτος με ποσοστό 10,5% πίσω από τον Νικήτα Κακλαμάνη ως επικεφαλής του συνδυασμού Ανοιχτή Πόλη, καταλαμβάνοντας 4 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα καλούμαστε όλοι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Καλούμαστε όλοι να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την έκπληξη. Το γκέλ του είναι εκπληκτικό. Τα κορίτσια τον λατρεύουν, οι μαμάδες τον ήθελαν για γαμπρό και οι άνδρες τον συμπαθούσαν. Εκείνος πάλι προσπαθούσε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του. Μόνο τον καιρό δεν με έχουν καλέσει να πω από τα κανάλια, έλεγε τότε, απορρίπτοντας αρκετές προτάσεις για συνεντεύξεις. Γνώριζε ότι η εικόνα του μπορούσε να τον παγιδεύσει. Δεν ήθελε να είναι το σεξι αγόρι της αριστεράς. Και τα κατάφερε. Στο πρόσωπό του, ακόμη και μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη του κόμματος, είδαν έναν άνθρωπο άξιο εμπιστοσύνης. Και έτσι στις 10 Φεβρουαρίου του 2008 εξελέγει πρόεδρος του κόμματος, διαδεχόμενος τον Αλέκο Αλαβάνο, με 840 ψήφους και ποσοστό 70%. Δώσατε μια ισχυρή εντολή. Γιατί την εντολή τη δώσατε εσείς με την παρουσία σας και όχι το αποτέλεσμα. Ως πρόεδρος του συνασπισμού τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2009. Τα αποτελέσματα όμως των πρώτων βουλευτικών εκλογών με τον Αλέξη Τσίπρα στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρήθηκαν αποτυχία για το κόμμα, το οποίο συγκέντρωσε μόλις 4,6% και ήταν το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή με μόλις 13 έδρες. Τρία χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2012, κατάφερε να τετραπλασιάσει το ποσοστό, οδηγώντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε ιστορικό ρεκόρ για τα μεταπολιτευτικά εκλογικά χρονικά της Ελλάδας για κόμμα της αριστεράς με ποσοστό 16,8%. Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιτυχία του ως μια ειρηνική επανάσταση. Από την επομένη κιόλας των εκλογών, τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης έστρεψαν για πρώτη φορά τα φώτα του στον Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας πορτρέτα του, ενώ επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε πολλές συνεντεύξεις και αρθρογράφησε σε πολλές εφημερίδες. Έκτοτε, η ανωδική κούρσα συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερο κόμμα με ποσοστό 26,9% και πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 29,7%. Σας ευχαριστούμε γιατί χάρη σε εσάς καταφέραμε να ανοίξουμε δρόμους ελπίδας, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Λίγες ημέρες πριν από εκείνες τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας κάθισε σε ένα παγκάκι πλάι-πλάι με τον Σταύρο Θεοδωράκη, δημοσιογράφο τότε, πολιτικό του αντίπαλο σήμερα. Το Μαξίμου είναι ωραίο κτίριο. Έχει πολύ μεγάλους χώρους, αλλά είναι μάλλον δυσλειτουργικό για πρωθυπουργικό γραφείο. Η μητέρα του κατάγεται από την Ελευθερούπολη της Καβάλας και ο πατέρας του από το Αθαμάνιο της Άρτας, ένα χωριό που αγαπά πολύ. 64 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Άρτας, σε ύψος 800 μέτρων στα ανατολικά Τζουμέρκα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατόδασος. Ο Άγγελος Λαμπίδης, ο ρεπόρτερ της εκπομπής, ταξίδεψε μέχρι το όμορφο χωριό από το οποίο κρατάει σκούφια του Αλέξη Τσίπρα και συνάντησε συγγενείς και συγχωριανούς του. Τον θαυμάζω κι εγώ που ανέβηκε τόσο γρήγορα. Τόσο πολύ. Τον θαυμάζω. Χαίρεστε. Βέβαια. Τσίπρας κι όλα. Βλεπόμαστε, συζητούμε. Τι συζητάτε? Σχετικά με την πολιτική κατάσταση. Σε λειτουργία δική σας έχει. Δεν έτυχε να έρθει. Του αρέσουν τα τσίπουρα, του αρέσει το κυνήγι πάρα πολύ, τρώει κυνήγι. Είναι άνθρωπος που απολαμβάνει γενικά τη φύση γενικότερα και όλα τα προνόμια που μπορεί να δώσει. Και το κοκορέτσι του θα φάει και το τσίπουρό του θα πιει. Υπερήφανη πρώτον γιατί κουβαλάω το όνομα Τσίπρα
Και βλέπω ότι είναι ένας δυναμικός άνθρωπος και πιστεύω ότι θα κάνει αυτά που λέει. Όλα σχεδόν τα καλοκαίρια του Αλέξη Τσίπρας τα περνούσε στο χωριό του. Τώρα το επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί μαζί με την οικογένειά του. Οι συγχωριανοί του θυμούνται στιγμές τους μαζί του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σπίτι του Αλέξη του Τσίπρα. Το ξέρω από μωρό παιδί, μόλις άρχισε να περπατά εδώ σε αυτή τη λάκα. Συγκεκριμένα θυμάμαι μια ιστορία. Είχα μια κλίτσα εγώ εδώ που την πήρα και την έβαλα στο, εδώ στους ώμους. Και μάλλον η μαμά του η αρίστη μου λέει, κάνει στο παιδί βλάχο. Στο ποδόσφαιρο ήταν πολύ καλό σαν ποδοσφαιριστής. Ήτανε, όλοι εμείς μιλάγαμε, καθόμαστε, παίζαμε, κάναμε. Αυτός όταν ήταν, καθότανε και δεν μίλαγε. Πολύ όσο μιλάγαμε εμείς. Εμείς λέγαμε πολλά, αυτός δεν μίλαγε. Φαινόταν από μικρό όμως ότι έχει το άστρο που λέμε, το αστέρι. Συνήθως έτσι το 15 Αύγουστο κάνει και τα καγκελάρια του εδώ, στο χωριό, τα πανηγύρια του όλα. Ας έρθει ένας από αυτούς τους πολιτικούς ή τις βουλευτές της γραμματοδημένης τηλεόρασης να κοιμηθεί εδώ με 10 άτομα και 15. Κοιμάται ο Αλέξης και με θέρμανση υπό την πόδι, γιατί έχουν τζάκι καλοριφέρ. Είναι τόσο απλός ο άνθρωπος που δεν τον νοιάζει να τον βάλεις να κοιμηθεί κάτω από ένα κλαρί που λέμε. Πώς λες τον τραγούδι, στρώσει μου στη ρίζα για να κοιμηθώ, ο Αλέξης θα πάει να ξαπλώσει. Είναι ένα απλό παιδί, αλλά έχει αστέρι. Όταν λέω έχει αστέρι, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι ένα μορφωμένο παιδί και εμείς σαν Τζουμερκιώτες, σαν Αθαμανιώτες, θα νιώθουμε την περηφάνεια ότι στηρίξαμε και ψηφίσαμε έναν άνθρωπο από τα μέρη μας. Από μικρό παιδί, από μαθητής. Ερχόταν εδώ, το θυμάμαι παιδάκι, ερχόταν εδώ και όχι μόνο το χωριό του. Εδώ ερχόταν συνέχεια τουλάχιστον το λιγότερο 3 με 4 φορές το χρόνο. Τώρα το καλοκαίρι έφερε τα παδάκια του εδώ, γύρισε όλα τα Τζουμέρκα. Απλό παιδί, συζητήσιμος. Το βλέπουμε σαν ένα απλό παιδί εδώ στο χωριό, τίποτε παραπάνω. Οικογένειά του, πολύ καλή οικογένεια, δημοκρατικότατη οικογένεια από τον παππού του. Ένας μικρός εργολάβος ο πατέρας του, με μικρά δημόσια έργα. Ο περισσότερος ο κόσμος που ασχολούνταν στην εταιρεία ήταν από το χωριό μας. Όταν σε κοιτάει φαίνεται ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Φαίνεται αυτό στο βλέμμα του δηλαδή. Έρχεται αρκετές φορές Πάσχα, όποτε μπορεί και ξεκλέβει χρόνο και 15 Αύγουστο. Και πραγματικά δηλαδή το χαίρεται, του αρέσει η φύση. Και στο ποτάμι πηγαίνει να κάνει μπάνιο και πάνω εδώ στα Θοδόριανα, στο Σταυρό που έχουμε έτσι σαν ένα μικρό χιονοδρομικό πηγαίνει με τα παιδιά του. Και αυτός και ισχυρές απόψεις έχει αλλά και ακούει πάντα. Έχει αυτό το προνόμιο δηλαδή ότι θα κάτσει και θα σ' ακούσει προσεκτικά. Είναι άνθρωπος με χιούμορ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να κάνει πλάκες πολλές. Και όταν έρχεται η μεγάλη του αδυναμία είναι το ποτάμι, ο χυλός. Τα μεσημέρια εκεί την περνάει. Τι κάνει? Το μπανάκι του είναι από μικρός πήγαινε εκεί στο ποτάμι. Είναι χαλαρός. Φανταστείτε ότι όταν έρχεται κλείνουμε τις τηλεοράσεις. Δεν υπάρχει λόγο. Έξω καρδιά. Έξω καρδιά άνθρωπος. Πραγματικά σας μιλάω. Είναι ο πιο απλός άνθρωπος. Η γυναίκα του είναι τόσο απλή που δηλαδή λες... Wow, τα παιδάκια του, εντάξει τώρα τι να πούμε για τα παιδάκια που έρχονται εδώ και κάνουν στο τρελά γιατί ξέρεις την πόλη το παιδί δεν έχει τις δυνατότητες που έχει στο χωριό, κάτι χορούς, δηλαδή, κάτι τσάμικα και αυτά. Ειδικά το καλοκαίρι δεν υπάρχει μέρα που να μην τιμήσει το ποτάμι. Θα έρθει να κάνει τον μπάνιο του και μετά θα έρθει για τα τσίπουρα. Πέταξε και το μωρό, ήταν πολύ μωρό και το βάλει μέσα στο κρύο το νερό. Είναι ο Αλέξης Κομάντο. Θα το πω ένα τραγούδι, να το ακούσει. Στην Άρτα στα Θαμάνιο, μια ώρα πριν να φέξει. Θα βγάλουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη. Και με λάει και με χτυπάει έτσι εδώ, γεια σου θεία μου λέει. Στη γειτονιά του στην Κυψέλη, όπου μένει με την οικογένειά του, όλα κυλούν ήρεμα. Με τους γείτονες να μιλούν για τη συμβίωσή τους μαζί του. Το καλύτερο παιδί είναι. Ήσυχο ανθρωπάκι, δεν ενοχλεί κανέναν. Ναι. Και η ασφάλειά του είναι ήσυχα, όλα καλά παιδιά. Τους έχετε δει ποτέ? Ναι. Έχω μιλήσει και μαζί του, είναι πολύ συζητήσιμος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι με αυτό. Η σύζυγό του την έχετε δει καθόλου? Ναι. Τα παιδιά, ναι. Πώς είναι? Πολύ συζητήσιμοι και οι δύο.
Είναι πολύ ήσυχος, πολύ κύριος. Ναι. Δεν ακούγεται, πολύ καλός, πολύ καλός. Γείτονα σένα, χαρήκαμε. Νιώθουμε και πιο ασφαλείς εμείς εδώ, γιατί φυλάγεται κάπως η περιοχή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάντα χαλαρός, χωρίς κοστούμι και γραβάτα. Ενώ χαμογελά όταν ακούει τις αντιδράσεις του κόσμου που τον πλησιάζουν όπου και αν βρεθεί. Δεν του αρέσει το κλάμπινγκ, δεν έκανε σχεδόν ποτέ του. Ακούει κυρίως ethnic και jazz μουσική και έπινε πάντα τον καφέ του στις καφετέρειες του κέντρου της Αθήνας. Ως φοιτητής του άρεσε ο Αστερίξ και όταν είχε χρόνο διάβαζε. Αγαπά τις σοκολάτες και λατρεύει τον Τσεγκεβάρα, ενώ οι φίλοι του τον φωνάζουν Τσέπρας.